είσαι ή δεν είσαι της άποψης ότι το Σάββατο δεν είναι καλή μέρα για να βγαίνεις, γιατί βγαίνει όλος ο κόσμος κτλ. Αυτά που ακούγονταν ισχύουν τώρα επί κρίσης. Εξαρτάται που μένεις. Δηλαδή. Που θες και που θες να πας. Γιατί υπάρχει αυτό το στερεότυπο ότι και καλά το Σάββατο δεν έχει πολύ ωραίο κόσμο το βγεις έξω. Οπότε να βγούμε, ρε παιδί μου, Τετάρτη. Το Σάββατο, ρε παιδί μου, άμα πας εκεί που πάνε όλοι, ξέρω εγώ ποια είναι η περιοχή εδώ που γεμίζει τώρα αυτό το χειμώνα, γιατί έχουν περάσει πάρα πολλές περιοχές. Ναι, στέκια είναι ούτως ή άλλως κατά τόπους. Εντάξει, το πρόβλημα με την έξοδο του Σαββάτου νομίζω ότι είναι η κίνηση και το παρκάρισμα. Αν... Γι' αυτό που αγανακτείς, θες να πεις. Ναι, αν πρέπει να κατέβεις με το αυτοκίνητό σου. Αν πάρεις ένα ταξί, νομίζω δεν έχεις πρόβλημα μέχρι να φτάσεις εκεί που είναι να πας. Ναι, και μετά τουλάχιστον να αναλαμβάνεις εσύ. Εγώ νομίζω ότι όλες οι μέρες είναι ωραίες να βγαίνει κανείς, ανάλογα τι θέλει την κάθε φορά που θα βγει. Φυσικά. Αν έχει κέφι να βγει και έχει όρεξη και έχει μαζέψει την παρέα σου, σιγά μην το ίση. Το ότι είναι οποιαδήποτε μέρα. Την παρέα μετράει. Τη βλέπω την παρέα να δυναμώνει τώρα πια τον τελευταίο καιρό. Ναι. Δηλαδή πιο παλιά βγαίναμε 2-2, 3-3. Τώρα. Τώρα. Σφίγγει το πράγμα λίγο. Ίσως είναι και η συναδέλφωση λόγω τη δυσκολία που περνάμε σαν κοινωνία. Δεν ξέρω. Πιθανόν. Δεν μου λε, εσύ μόνο γυναίκε βλέπει τα μαγαζιά που πα. Και κανέναν άντρα. Είσαι σαν τη φιλοσοφική δηλαδή. Ναι, ρε παιδί μου. Γιατί φαντάζομαι ότι, ας πούμε, σε ένα live του Γιάννη Σαββιδάκη, θα έχει μια καλή αντιστοιχεία, 8 στις 10. Καλή μόνο. Και ξέρεις, οι δύο θα είναι οι έξυπνοι που θα έρθουν να βρουν τα ωραία κορίτσια. Και το βράδυ έτσι πάει. Τι ακούμε? Ακούμε το «Γίνομαι Θεός». Είναι το τελευταίο μου, βγήκε τέλη 11-12, προς το 12 αυτό. Η Κατερίνα Τσάβαλου είναι, γιατί δεν βλέπω. Η Τσάβαλου, ναι, η φίλη μου. Κούκλα. Κατερινάκη. Δεν θα μεγαλώσει ποτέ η Κατερίνα, έτσι. Τρομερή. Είναι φοβερή, και... είναι φοβερή. Είναι το τελευταίο μου σύνδεσμο. Τώρα ετοιμάζω καινούριο. Καινούργιες ηχογραφήσεις δηλαδή. Γιατί η δισκογραφία δεν γίνεται πλέον να υπάρξει όπως την ξέραμε. Πώς σου φαίνεται αυτό? Εμένα μου αρέσει. Είναι απελευθερωτικό ή είναι... Θα σου πω. Για μένα που έβγαζα 10 τραγούδια συνήθως ή 12 σε ένα δίσκο, και δεν πετούσε κανένα. Δηλαδή, εγώ δεν πετούσα κανένα. Δεν ήταν δηλαδή δύο σουξέ και δέκα υπόλοιπα, βλακίες. Να λες, ναι. Εμένα με απελευθερώνει, όπως λες. Γιατί αν βγάζω ένα τραγούδι κάθε 3-4 μήνες και είναι καλό, αυτό θα με πάει σε αρκετά χρόνια μετά. Mm-hmm. Αρκετό καιρό, θα έλεγα. Το θέμα είναι να βγάζεις καλά τραγούδια, έτσι πιστεύω εγώ. Πάντα την είχα αυτή την απορία. Γιατί σημασία έχει να γεμίζει το live σου, σημασία έχει να ακούγεσαι στο ραδιόφωνο. Γιατί να το κάνει να ακούγεσαι στο ραδιόφωνο και όταν πα να κάνει ένα live να μην έρθει να μην πατήσει ψυχή. Λέω. Πριν λοιπόν το face, το your face, έκανα πολλά live. Δηλαδή παίζω συνέχεια. Mm-hmm. Απλά είμαι πιο επιλεκτικό, δεν παίζω που να είναι. Κουτσί στραβή στον Άγιο Παντελεήμονα. Προσπαθώ δηλαδή να είμαι σε χώρου που μου ταιριάζουν, που του ταιριάζω, να πω έτσι. Mm-hmm. Δεν είμαι και δύσκολο. Δεν το παίζω έντεχνος δηλαδή, είναι κάτι που απεχθάνομαι σαν όρο. Ούτως ή άλλως έχεις πολύ ιδιαίτερο στυλ από την αρχή. Ναι, σαν όρο το έντεχνο δεν μου πάει εμένα, δεν θέλω. Θέλω να είμαι, να κάνω όμορφη τέχνη, καλή τέχνη. Αυτό. Εμείς που είμαστε φαν, Γιάννη μου πάντως, αυτό πιστεύουμε ότι κάνεις όλα αυτά τα χρόνια, να σου το πω. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα έχουμε χιλιοτραγουδίσει τώρα, μην λέμε ψέματα. Δεν εμφανίζεται στο Πάρτε Θέση, εμφανίστηκε τώρα, το βράδυ εμφανίζεται άλλο. Παρόλα αυτά. Στο Blue Marlin. Blue Marlin, ένας φοβερός χορός. Έχω και πολλούς φίλους εδώ στη Θεσσαλονίκη. Έκανε δυναμική είσοδο το Blue Marlin. Ναι. Πολύ δυνατά μπήκε. Και άμα έρθετε να δείτε το χώρο, δηλαδή ξανά το έχετε δει, είναι ένας πάρα πολύ ζεστός χώρος. Είναι σαν να είσαι σε ένα ποταμόπλιο βασικά, γιατί είσαι ακριβώς εκεί που είναι η θάλασσα. Μπαίνει και μέσα στη θάλασσα. Και νιώθεις ότι έχεις απελευθερωθεί από αυτό που σε κρατάει, που είναι η στεριά σου. Ότι είσαι κάπου και ταξιδεύεις. Και πώς να μην γίνεις μετά Θεός για να κάνουμε και ένα ωραίο λογοπαίγνιο. Άνοιξε τον κόσμο, σου έχεις ένα ωραίο μαγαζί, πίνεις ένα ωραίο ποτό και ακούς και ωραία μουσική. Τι άλλο, ρε παιδιά. Αυτό είναι. Δεν είναι ωραίο πράγμα αυτό. Δεν είναι φοβερή πολυτέλεια. Καλά, ακόμα. Η Θεσσαλονίκη ενδείκνυται για αποδράσεις και διαφυγές. Έχει αυτό το μπρίο και το πικάντικο κόσμο που ανεξαρτήτως αν ζει στην Κρήση ή όχι, μάλλον. Mm-hmm. Ωραίο το μπριό, θα το λέμε. Είμαστε μπριόζες. Μπριόζες. Και μπριόζι, Και μπριόζι. Έχετε αυτή την εξωστρέφεια, ας πούμε. Παρότι οι Βόροι λένε είναι πιο ψυχρίλες και είμαστε στη Φιλανδία, εν πάση περιπτώσει. Ναι, δεν λες και στην Αθήνα, ναι. Ας πούμε, είναι Ελσίνκη. Αλλά η Βόρεια Ελλάδα είναι Νότια Ευρώπη, ας πούμε. Έτσι, mm-hmm. Οπότε. Δεν βρίσκεις άκρη πάλι. Καλά, και του, σε πολλές υποκατηγορίες μπαίνουμε. Μην το ψάχνεις. Νιώθω που λες πολύ ωραία που είμαι εδώ στα μέρη σας αυτά. Mm-hmm.
Το έχω πει πάρα πολλές φορές. Δεν είναι τώρα, μην νομίζει κανείς ότι κάνω, επαινώ την πόλη στην οποία παίζω. Εντάξει, περισσότεροι κινούνται έτσι. Εγώ δεν κινούμαι έτσι. Εγώ θέλω να πω ότι είναι από τα αγαπημένα μου στέκια να παίζω Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, η αγαπημένη μου αντιμετώπιση κοινού είναι στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, σήμερα το βράδυ κάθετο. Είναι απλά τα πράγματα. Φωτιά, μπουρλότο στο μαγαζί. Να σε ξαναδούμε σύντομα. Εύχομαι. Και να πάνε όλο περίφημα. Κοιτάξτε, λέμε, ξεκινήσαμε μία σειρά εμφανίσεων εκεί. Mm-hmm. Αν όλα είναι πάνε κατευχήν, όλα είναι σωστά, εγώ, ο κόσμος, ο ήχος, συνεργασία, όλα. Συνεργασία. Μέχρι στιγμής είναι άψογοι, άψογοι οι άνθρωποι και νομίζω ότι τα πράγματα είναι πολύ πιο απλά από ό,τι πιστεύουμε. Mm-hmm. Έτσι. Είναι δούνε και λαβή. Δίνεις, παίρνεις, κάνεις, τελειώνεις, φεύγεις παρασπίτι σου και είσαι ευτυχισμένος. Δίνεις χειροκρότημα, θα πάρεις ωραίο τραγούδι. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ που ήρθες. Εγώ ευχαριστώ.